για το Λένιν του Φεστιβάλ Ολύμπου και σας καλωσορίζω εκ μέρους βέβαια και της κυρίας από την περιφέρεια που θα πάρει όλο και θα στα πει και εκ μέρους της προϊσταμένης χώρας αρχαιοτήτων της κυρίας Δρόλια. Είμαστε όπως βλέπετε εδώ τρεις φορείς για να σας ανακοινώσουμε σήμερα κάτι σημαντικό που αφορά ολόκληρη την κυρία θα έλεγα. Θα γνωρίζετε ότι το αρχαίο θέατρο για μας είναι ο χώρος όπου πραγματοποιούνται οι μεγάλες εκδηλώσεις του Φεστιβάλ Ολύμπου για 50 τώρα χρόνια. Και θεωρώ ότι αν το Φεστιβάλ Ολύμπου έχει αυτή την πορεία και αν έχει αυτή την αξία που έχει μέχρι σήμερα, είναι γιατί οφείλει πάρα πολλά σε αυτό το χώρο, τον εμβληματικό χώρο του αρχαίου θεάτρου. Θα ξέρετε για την ιστορία του αρχαίου θεάτρου ότι όταν ξεκίνησε, βέβαια η κυρία Δρόλια τα ξέρει καλύτερα από εμάς, πριν ακόμα αναδειχθεί από τον κύριο Πατερμαλή. Στην αρχή γινόταν εκεί εκδηλώσεις πάνω, θα έλεγα, στα ερείπια ή στις, τέλος πάντων σε κάποια σανίδια που μπήκαν πάνω στους, στην πλαγιά του θεάτρου, γιατί περί μιας πλαγιάς τότε προηγητό. Βέβαια στην πορεία έγιναν σχετικές μελέτες, έγινε η ανάδειξη του θεάτρου με την μορφή που το ξέρετε σήμερα. Αυτό είναι το 91 περίπου. Αργότερα το 2007 αναδείχθηκε και το κάτω διάζωμα του θεάτρου και έτσι έχει την μορφή που έχει σήμερα ακριβώς. Όμως το θέατρο αυτό σήμερα θεωρείται ότι οι υποδομές του έχουν κατά κάποιο τρόπο έχουν αλλοιωθεί, έχουν ελλείψεις, πρέπει να γίνουν κάποια καινούργια πράγματα, πρέπει να γίνουν καινούργιες υποδομές. Πρέπει το θέατρο να έχει όλα τα απαραίτητα που πρέπει να έχει ένα θέατρο, βέβαια ένα αρχαίο θέατρο μιλάμε, δεν μιλάμε για σύγχρονο θέατρο, αλλά όμως και σε αυτό το θέατρο μπορούν να γίνουν κάποια πολύ σημαντικά πράγματα, τα οποία βέβαια θέλουν τις ανάλογες μελέτες, αδειοδοτήσεις και βέβαια και τα χρήματα για να κατασκευαστούν όλες αυτές οι υποδομές που είπαμε. Και έτσι ξεκινήσαμε και εμείς σαν φεστιβάλ να έχουμε αυτή την αγωνία, γιατί εμείς το χρησιμοποιούμε, απευθυνθήκαμε στην κυρία Αντιπεριφερειάρχη. Όπως συνήθως εκεί απευθυνόμαστε, για να συζητήσουμε το θέμα της βελτίωσης των όλων αυτών των συνθηκών και βέβαια με την άδεια πάντα και την επίβλεψη της Φωλίας Αρχαιοτήτων. Έτσι και οι τρεις φορείς συμφωνήσαμε σε αυτή την κατεύθυνση και από εκεί και πέρα άρχισε ο αγώνας μας για να δούμε πού θα βρεθούν τα χρήματα της μελέτης αρχικά και του έργου στη συνέχεια. Από το σήμερα και αυτό το θέμα πήρε πάνω της κυρία Αντιπεριφερειάρχη και αυτή τώρα μπορεί να μας πει το τι συνέβη, το τι έγινε και το τι μπορούμε να πούμε και να ανακοινώσουμε σήμερα. Να σας ευχαριστήσω. Καταρχήν καλημέρα σας. Καλημερίσω και εγώ από την πλευρά μου τον πρόεδρο και φίλο του Φεστιβάλ Ολύμπου, τον Γρηγόρη Παπαχρήστο, την κυρία Δρόλια, την υπεύθυνη αρχαιοτήτων Πιερίας, που ομολογουμένως από τότε που έχει ξεκινήσει είναι συνοδοιπόρος και μας έχει βοηθήσει πάρα πολλά και σε αυτό το κομμάτι τότε που σας ανακοινώσουμε σε λίγο θα χρειαστεί πραγματικά η βοήθειά της, η αλλογή της. Είναι κάτι όμως που οφείλω να πω, το συζητούσαμε αρκετό καιρό, Πρόεδρε, και το ξέρετε πάρα πολύ καλά. Το συζητούσαμε λοιπόν και λέμε πιο συγκεκριμένα είναι η μελέτη που αφορά το αρχαίο θέατρο, η χρηματοδότηση της μελέτης που αφορά το αρχαίο θέατρο και γενικά, για να το ξεκινήσω πολύ απλά, έτσι, την γενική έτσι, συντήρηση και αναβάθμιση του αρχαίου θέατρου. Είναι κάτι λοιπόν που είχα, οφείλω να πω, είχα μιλήσει καταρχήν και πρωτίστως με τον Περιφερειάρχη μας, τον Απόστολο, τον Τζιτζι Κώστα, και είναι κάτι που μας απασχολούσε όλους, πολύ δε περισσότερο, έτσι τους φορείς του πολιτισμού, γενικότερα την εφορία αρχαιοτήτων, το Δήμο Δίου Ολύμπου, για να μπορέσουμε να καταλήξουμε πώς μπορεί να γίνει κάτι σωστά. Και όταν λέω να γίνει κάτι σωστά, να ξεκινήσει μία μελέτη, για να μπορέσουμε μετά, με βάση τα στοιχεία της, να υλοποιήσουμε το έργο, το οποίο πραγματικά θα δούμε στην προγραμματική περίοδο του καινούργια 21-27, πώς μπορεί να ολοκληρωθεί. Έτσι λοιπόν η Περιφερειακή Ενότητα Πιερίας, αξιολογώντας την σπουδαιότητα των αναγκών, χρηματοδοτεί από ιδίους πόρους τη μελέτη συντήρησης και αναβάθμισης των υφιστάμενων κατασκευών του αρχαίου θεάτρου του Δίου. Η μελέτη αυτή, όπως είπα, περιλαμβάνει έτσι μια γενική συντήρηση των υφιστάμενων υποδομών και πιο συγκεκριμένα
την αναβάθμιση χώρου εισόδου θεάτρου, τη δημιουργία διαδρόμου και θέσεων ΑΜΕΑ, την αποκατάσταση, συντήρηση και αναβάθμιση των υφιστάμενων διαδρόμων και κλιμάκων του θεάτρου, την αποκατάσταση, συντήρηση και αναβάθμιση ξύλινων καθισμάτων και μεταλλικού σκελετού, την αναβάθμιση χώρων υγιεινής και καμαρινιών, καμαρίνια, βεσέ που είναι ακριβώς πίσω από το θέατρο, την αντικατάσταση και προσθήκη γενικού φωτισμού χώρου θεάτρου με φωτισμό LED, τη σύνταξη μελέτης, παθητικής και ενεργητικής πυροπροστασίας και οδεύσεων διαφυγής, που και αυτό γνωρίζετε πόσο σημαντικό είναι. Στο επόμενο χρονικό διάστημα θα ολοκληρωθούν οι διαδικασίες ανάθεσης εκπόνησης της μελέτης, την οποία θα αναλάβει η Πιερική Αναπτυξιακή, στην οποία η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας κατέχει περίπου το 1 τρίτο μετοχόντιος, όπως γνωρίζετε μετέχουν οι Δήμοι και άλλοι φορείς, και τις οποίες την κάνει να είμαι πρόεδρος εγώ. Σε συνεργασία πάντα με την αρχαιολογία, εδώ είναι παρούσα η κυρία Σδρόλια, η οποία έχει και την αρμοδιότητα έγκρισης της μελέτης και παρακολούθησης της διαδικασίας υλοποίησης του έργου, έχουμε τη βεβαιότητα ότι ο χώρος αυτός, που τόσο αγαπήθηκε από τους Πιερείς, θα μπορέσει πραγματικά να γίνει ακόμη πιο ελκυστικός από τους φίλους των γειτονικών περιφερειακών ενωτήτων, θα αποκατασταθεί και θα συντηρηθεί όπως του πρέπει και του αρμόζει, παρέχοντας προδίσως ασφάλεια στους επισκέπτες του. Η προβλεπόμενη περίπου μελέτη ανέρχεται γύρω στις 85.000 ευρώ, και λέω περίπου αυτό το ποσό, γιατί αποτελεί το ποσό αυτό το 1 τρίτο της προεκτιμόμενης αμοιβής, με βάση τον τύπο που βγαίνει από τον νόμο 44-12 των Δημοσίων Συμβάσεων. Νομίζουμε ότι είναι πραγματικά πάρα πολύ σημαντικό έργο. Το προβλεπόμενο κόστος εργασιών περίπου, από ό,τι είδαμε, θα στοιχήσει γύρω στο 1,5 εκατομμύριο και η πηγή χρηματοδότησης πιστεύουμε θα είναι πάλι από την περιφέρεια της Κεντρικής Μακεδονίας μέσω από των κοινοτικών πόρων της χρονικής περίοδου προγραμματικής σύμβασης 2021-2027. Θεωρούμε όλοι μας ότι αυτή η μελέτη είναι πάρα πολύ σημαντική και θα δώσει το αποτύπωμα του τι πρέπει να γίνει. Και νομίζω έτσι γενικά, το είπαμε συγκεκριμένα, τι προβλέπει. Με τη μελέτη αυτή, έτσι και με την υλοποίηση καταρχήν όλου του έργου, το πρώτο πράγμα που θα δούμε είναι μια διαφορετική αισθητική εικόνα. Πέρα από τις λεπτομέρειες που είναι πολύ σημαντικές, πυροπροστασία, στο αν θα δημιουργηθούν οι οδοί, αν συμβεί κάτι, ή τα θέματα που αφορούν τα ΜΕ και την προσβασιμότητα, θα γίνει ένα θέατρο διαφορετικό και νομίζω ότι και ταιριάζει στο φεστιβάλ, καταρχήν ταιριάζει στον αρχαιολογικό χώρο του Δίου, ταιριάζει στο φεστιβάλ και ταιριάζει σε όλους εμάς να, έρθει, να είναι αυτός ο χώρος που έχει και την αξία και το κύρος. Και νομίζω, πιστεύουμε όλοι, ότι η χρηματοδότηση αυτής της μελέτης και γενικά αυτή η μελέτη είναι ίσως από τα πιο σημαντικά έργα μας, γιατί αποτελεί τον τόπο μας. Έτσι, η ανάδειξη της Πιερίας έρχεται πρωτίστως, ειδικά τους καλοκαιρινούς μήνες, και όχι μόνο από το Φεστιβάλ Ολύμπου, από την επισκεψιμότητα και από κάθε άλλου είδους δράση. Και μάλιστα συζητήθηκε αυτό και με τον, η χρηματοδότηση της μελέτης και θέματα που αφορούν ευρύτερα την περιοχή. Είναι θέματα που συζητήσαμε και με τον Δήμαρχο Πρόεδρε, κυρία Σδρόλια, τον Δήμαρχο Δίου Ολύμπου, κύριο Γερολιών. Οπότε με τη συνεργασία όλων θα βελτιώσουμε εν γέννη όλη την εικόνα της περιοχής. Αυτό θέλαμε να σας ενημερώσουμε και νομίζω ότι άξιζε τον κόπο. Νομίζω ότι είναι ένα από τα μεγαλύτερα και τα σημαντικά νέα αυτή την περίοδο για την Πιερία. Το θέατρο σηματοδοτεί, όπως είπε η κυρία Μπερμπερή, όχι μόνο για την οπτικό χώρο που διεξάγει το Φεστιβάλ Ολύμπου, αλλά είναι το σημείο αναφοράς, θα έλεγα, της Πιερίας, το Δίον, με ό,τι αυτό περιέχει. Και το θέατρο είναι ένα από τις σημαντικότητες του κόσμου, γιατί δεν είναι μόνο που πας να το επισκεφθείς και να το δεις, γιατί μέσα πραγματοποιούνται πολλά και σημαντικά γεγονότα και πράγματα σήμερα. Και σίγουρα χρειάζεται κάποιες διαφορετικές υποδομές και συνθήκες που και εσείς το διαπιστώνετε και εμείς το διαπιστώνουμε που τις χρησιμοποιούμε κάθε φορά, αλλά και οι θεατές που πολλές φορές μας κάνουν και ήδη κάποιες παρατηρήσεις ότι κάποια πράγματα εκεί δεν είναι όπως πρέπει να είναι. Αυτό λοιπόν θα να που δίνεται η λύση και μάλιστα η νεόδωρα. Ακούσατε και το κόστος της μελέτης, ένα σημαντικό ποσό που θα πρέπει να γίνει. Ναι, πολύ έτσι όπως έγινε. Αλλά και το ακούσαμε το τι περιέχει μέσα η μελέτη και το έργο που θα γίνει, που έχει προβληθεί.
περίπου 1,5 εκατομμύριο. Ένας μεγάλος προπολογισμός για να γίνουν όλα αυτά τα πράγματα. Είχε μια προετοιμασία, πρόεδρε, το είχαμε συζητήσει. Ναι, τόσο ήταν χρόνια και με μελετητές και με αρμόδιους ανθρώπους που ξέρουν από τέτοιου είδους μελέτες, γιατί αυτές οι μελέτες δεν γίνονται από οποιονδήποτε. Βέβαια, η κυρία Σόλτ θα μας πει πολύ ειδικά και ιδιαίτερα πράγματα σχετικά και με το θέατρο και με αυτά που πρόκειται να συμβούν. Και η συντηρία είναι η κυρία Ζόλη, ότι συμβαίνουν και άλλα πράγματα αυτόν τον καιρό μας στον αθλητικό χώρο. Ευχάριστα. Είδαμε προχθές αναπτύχθηκε και ο διαγωνισμός για την ανακατασκευή πάλι της εισόδου του αρχιτεκτονικού χώρου. Βέβαια. Και σε τα αντιπλημμυρικά έργα που έχει γίνει. Αντιπλημμυρικά και από παρεμβάσεις που έχουν γίνει μετά το 2017. Μάλλον συμπίπτουν με τον ερχόμο σας αυτά και είναι μάλλον... Αυτά είστε, είναι πολύ σημαντικό. Είστε πολύ... Κάποια τύχη θα... Καλό τύχη και τυχερή. Πόπολη, κάποια άλλο θα κάνουμε. Καλησπέρα σας και από μένα. Με μεγάλη χαρά ακούσαμε τα σημερινά νέα και όπως τα ακούσαμε εδώ κυρίως από την κυρία Περιφερειάρχη, είναι πάρα πολύ ευχάριστα και πραγματικά ευχαριστούμε εκ μέρους του Υπουργείου Πολιτισμού. Γιατί αυτό το θέατρο, όπως ξέρετε καλά, έχει μια σύγχρονη κατασκευή επάνω του. Ναι, μεν είναι αρχαίο, αλλά εκεί που πατάμε είναι όλα σύγχρονα. Έτσι, είναι μια ξύλινη κατασκευή. Έχει συνεχή ανάγκη συντήρησης. Το Υπουργείο Πολιτισμού θα πρέπει να πω ότι έχει συνεχώς στο νου του τον αρχαιολογικό χώρο 2, τουλάχιστον στους λίγους μήνες που είμαι εγώ εδώ, συνέχεια μου λένε το 2 με τα μάτια σου. Και έχουν κάνει πάρα πολλά σχέδια για αυτό το χώρο που προγραμματίζουν. Και θα γίνουν άμεσα κάποιες μικρές παρεμβάσεις από το Ταμείο Ανάκαμψης που ο Υπουργείο Πολιτισμού τις έχει εντάξει. Αλλά δεν θα είναι αυτό το συνολικό που ακούσαμε εδώ. Δηλαδή, μέχρι να υλοποιηθεί αυτό, γιατί δεν θα γίνει φέτος έτσι το έργο αυτό, έχουμε κάποιο χρόνο μπροστά μας, ίσως κάποιες μικρές παρεμβάσεις είναι απαραίτητες και αυτές θα γίνουν από το Ταμείο Ανάκαμψης. Αλλά οπωσδήποτε αυτή η συνολική αναβάθμιση του χώρου είναι το ζητούμενο, γιατί είναι ένας τόπος με πολύ μεγάλη επισκεψιμότητα. Τώρα, όσον αφορά τα υπόλοιπα έργα στο 2, προετοιμάζεται μεγάλο έργο αντιπλημμυρικού χαρακτήρα που ξεκινάει πάλι με ένα έργο που έχει χρηματοδοτηθεί από την περιφέρεια της, και τώρα γίνεται η μελέτη της παράκαμψης του ποταμού, ώστε να αποσωληθεί ο κίνδυνος των πλημμυρών στον αρχαιολογικό χώρο του Δήμου. Και αυτό θα είναι ένα πολύ σπουδαίο έργο όταν μπορέσει να εγκριθεί και να υλοποιηθεί. Και επίσης γίνεται και ένα μεγάλο έργο μέσω του ΕΣΠΑ από κατάσταση του τετραγώνου της αρχαίας αγοράς του Δήμου, το οποίο είναι σε εξέλιξη και θα τελειώσει σε ένα χρόνο περίπου. Οπότε θα υπάρχει ένας νέος επισκέψιμος χώρος, το δουλεύει και πολύ προσωπικό, να περάσετε μια μέρα να μας δείτε. Θα σας εξηγήσω με τον Περιφερειάρχη μας. Ήδη Αμερική με το που θα επιστρέψει. Ωραία. Και έτσι ετοιμάζονται πάρα πολλά. Επίσης μια νέα γέφυρα μελετάται, η οποία θα οδηγήσει στο ναό της Ίσιδας πάλι για την αποφυγή των πλημμυρών, η οποία βρίσκεται σε καθεστώς έγκρισης. Αλλά και πολλά άλλα. Επίσης τα θέματα της πυρασφάλειας όλα μελετούνται γενικότερα του αρχαιολογικού χώρου και της αναβάθμισης των διαδρόμων στους οποίους θα πούμε οι επισκέπτες. Και βέβαια ετοιμάζονται και έργα στο Μουσείο του Δίου, όπως πολύ σωστά αναφέρατε πριν. Θα γίνει η αναβάθμιση του χώρου της εισόδου του πολιτηρίου και του αναψυκτηρίου και μετά θα δούμε νέο ανάδοχο στο αναψυκτήριο. Και αυτό είναι έργο που μέσα στο 2022 θα δημοκρατηθεί, μας είπαν από τον Οργανισμό Διαχείρισης των Αρχαιολογικών Χώρων. Δηλαδή, συνεχώς μας τηλεφωνούν, ετοιμάστε κάτι, βγαίνει πρόγραμμα, ετοιμάστε κάτι για το 2. Το έχουν πραγματικά συνέχεια στο μυαλό τους. Και είναι πραγματικά αξιόλογο, διότι η επισκεψιμότητα τη βλέπουμε όλοι με τα μάτια μας. Τα πολλά λεωφορεία που βλέπουμε και κάθε μέρα. Έχουμε ευθύνη απέναντι σε αυτό το χώρο. Και έτσι πιστεύω όλοι μαζί. Το φεστιβάλ βέβαια είναι ο πρώτος υποστηρικτής του αρχαιολογικού χώρου του 2. Ναι, εμείς είμαστε οι πρώτοι ενδιαφερόμενοι. Θα λέγαμε το πρόγραμμα. Έτσι. Να δούμε και το θέμα λίγο του προσωπικού. Να απαιτήσουμε παραπάνω προσωπικό για την καθαριότητα, για το περιβάλλον χώρο και όλα αυτά. Είναι μεγάλο θέμα και αυτό. Δίνονται χρήματα, αλλά δεν είναι ποτέ αρκετά. Γιατί ο χώρος είναι μεγάλος, έχει πρωτοτυπία για τον ελληνικό χώρο. Και
Και το περιβάλλον παίζει μεγάλο ρόλο για να εκτιμήσει αυτά τα. Είναι ίσως ο μόνος αρχαιολογικός χώρος που είναι τόσο μεγάλος που θέλει τόση παρέμβαση για αποκατάσταση για τα χόρτα, για την καθαριότητα και την κλίση. Έχει υγρασία και τα χόρτα με ρόλο. Ναι, υγρασία, πράσινο πολύ, βέβαια. Να πούμε ότι αρκετές φορές με την συνένεση του Υπουργείου έχουμε κάνει παρεμβάσεις καθαρισμού ως περιφερειακή ενότητα στον περιβάλλον του χώρου. Και μετά από το 2017 που έλαβα χώρα οι πρώτες πλημμύρες, τα πρώτα ακραία καιρικά φαινόμενα, μπήκαμε στην διαδικασία πάντα με την, μετά από έτοιμα και με συνένεση της Υπουργού και του Υπουργείου, σε σημεία καθαρισμού και του Βαφύρα και άλλου σημείων. Αλλά τώρα και το θέμα της πλημμύρης, αλλά και το θέμα ευρύτερα της αντικειμενικής θωράκης μέσα από το Ταμείο Ανάκαμψης, νομίζω ότι δώσει πιο οριστική μορφή έτσι, σε όλο τον αρχαιολογικό χώρο. Ναι. Είναι πολύ σημαντικό, πάρα πολύ. Είμαστε αναγκασμένοι να κάνουμε και τα προσωρινά μέτρα να παίρνουμε και τα μακροπρόθεσμα. Χρειαζόμαστε δύο δομές. Θα είναι τα αποτελεσματικότερα και ουσιαστικό. Και ουσιαστικό. Όπως διαπιστώνετε ότι είχαμε να ανακοινώσουμε μάλλον. Νομίζω ότι ήταν, θεωρώ ότι ήταν πάρα πολύ σημαντικό. Και γιατί όχι το θέατρο του Δίου να μην είναι ένα θέατρο όπως της Επιδαύρου, γιατί πιστεύω η γενική αποκατάσταση και η αισθητική συγχρόνως του θεάτρου θα δώσει ένα διαφορετικό κύρος και θέση του χώρου αυτού ευρύτερα, ας πούμε, στην Ελλάδα μας, στη χώρα μας. Τώρα βέβαια και στην συνεργασία με την κυρία Ζωή μπορούμε να δούμε ακόμα και ίσως την προέκταση προς τα κάτω, προς την ορχήστρα περισσότερο του θεάτρου, αν είναι εφικτό. Γιατί την τελευταία φορά που φορές υλοποίηση που καταδιαζόμαστε είναι το Δήμος, με τον κύριο καθηγητή το είχαμε συζητήσει, αλλά δεν φτάνε τα χρήματα. Αν ο μελετητής κάνει τις κατάλληλες προτάσεις και τις αποδείξει, μετά ο δρόμος θα είναι ανοιχτό. Γι' αυτό η μελέτη είναι πολύ σημαντική, γιατί θα είναι και στοχευμένη με τεχνογνωσία, γιατί διαφορετικά βλέπει κάποιο γενικά και θεωρητικά και διαφορετικά που εξειδικευμένα. Εμείς θέλουμε να δώσουμε αυτό το στίγμα, έτσι, πραγματικά, ακριβώς του τι χρειάζεται. Οι μελετητές μπορεί να είναι πολλοί, αλλά εδώ θέλει κάτι πιο συγκεκριμένο. Αυτά από την πλευρά μας, αν υπάρχει μια ερώτηση.